Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου, πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο ένας εκ των δραστών της αιματηρής εμπλοκής Ρωμά με αστυνομικού στο ναύπλιο. Καταδικάστηκε και ο ίδιος οδηγήθηκε στις φυλακές ναυπλίου. 1 εκατομμύριο ευρώ προγραμματίζει να ξοδέψει η περιφέρεια Πελοποννήσου για συνέδριο τουρισμού. Χωρίς τέλος, οι σφοδροί σύμβουλοι Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Με 156 στους 250 ψηφίστηκε η εξεταστική για τα μνημόνια. Οι πλημμύρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Σπάει όλα τα ρεκόρ στις πίστες, η Πόρσε 918 σπάει. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε για να δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφόρου ο ένας εκ των δραστών της αιματηρής εμπλοκής που διαδραματίστηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο ναυπλίου το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας με Ρωμά να επιτίθενται απρόκλητα κατά των αστυνομικών που περιφρορούσαν την ένομη τάξη στο σημείο αυτό. Αιτία η καταδικαστική απόφαση των 8 χρόνων κάθριξη σε ηλικιωμένη Ρωμά για ληστεία. Εν τέλει καταδικάστηκε σε 6,5 χρόνια φυλάκισης και ήδη οδηγήθηκε σε φυλακές ναυπλίου. Μετά την απόφαση που έβγαλε το δικαστήριο, ας πούμε, και κατέβηκαν κάτω να πάνε τους κρατουμένους στη Βλούβα που λέμε. Και η Ρωμά, Ναι. Πέσανε απάνω και χτυπήσανε, να σου πω, πάνω στο νοσοκομείο τον πήγανε. Ναι. Δύο αστυνομικοί. Και ο άλλος είναι δύο αστυνομικοί, αλλά όλα σε πιο βαριά, το οποίο τον πήγανε στο νοσοκομείο. Το χτυπάγανε, τον βάλανε χάμα στο κεφάλι του Τσέσου. Να σας πω, πώς ξεκίνησε, ας πούμε, αυτό το θέμα. Βγήκε μια απόφαση για 8 χρόνια κάθεξη σε κάποια Ρωμά. Ναι. Και είχε και άλλη κλοπή ληστεία. Ναι, δεν ξέρω τι, μάλλον θα σχολιάσω. Μα κατεβαίνουν λοιπόν κάτω και ανακοινώνουν την απόφαση στους άλλους. Ωραία, και όταν βγάλαν εδώ την κρατουμένη, ας πούμε, πέσαν απάνω και έγινε το μακελιό αυτό. Δεν προλάβανε, ας πούμε. Πέσαν απάνω να κάνουν και να την απελευθερώσουν, να μπουν μέσα στα δικαστήρια, τι. Ναι, διαμαρτύρουν, ναι. Τώρα για ασφαλή την απελευθερώσουν. Από εδώ με εκδίκηση δεν ξέρω τι. Πάντως όμως. Πήγαν να τους εμποδίσουν οι αστυνομικοί, έτσι. Εμποδίσουνε. Μα ασφαλώς, φάγανε ξύλο οι άνθρωποι. Να σου πω πώς τον βάλαν κάτω από ό,τι μάθαμε και. Ναι, φάγανε κάτω, Ναι, βάλανε κάτω. Πού είχε χτυπήσει, στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο, στο κεφάλι. Και ο άνθρωπος μικρός πάλι με αίματα στο πρόσωπο. Αλλά αφήνω πιο ελαφριά. Να σας πω πόσοι να ήταν εδώ πέρα τώρα, πόσοι οι Ρωμά να ήταν εδώ μαζεμένοι. Ήταν μαζεμένοι πολλοί από όξω. Δηλαδή 100 περίπου. Κάμια καθιστήρια. Έτσι κάνουν. Γυναικόπαιδα, έτσι κάνουν. Εντάξει, σε κάθε δικαστήριο. Μάλιστα. Αλλά αυτό. Πέσανε απάνω και χτυπήσανε το παιδί πάνω στο νοσοκομείο. Ήμουν απέναντι. Για πείτε μας, τι είδατε εσείς. Είδα τους γύφτους να χτυπάνε τους αστυνομικούς. Τι έγινε, μάθατε τελικά την ιστορία, το story. Για κάποια, όχι, δεν το ξέρω ακριβώς, για κάποιον που δικάστηκε. Κάποια, ναι, δικάστηκε. Θέλανε να μπουν μέσα στο δικαστήριο. Οι αστυνομικοί τους εμπόδισαν, προφανώς. Προσπαθούσαν να τους εμποδίσουν, να τους χαϊδέψουν. Ναι. Τους δίρανε. Ποιους δίρανε. Τους αστυνομικούς και τους στείλαν στο νοσοκομείο. Και οι γύφτοι πήγαν στο σπίτι τους. Είναι σοβαρά. Λύστε τα χέρια της αστυνομίας. Ναι. Αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι όλοι. Φανταστείτε δηλαδή τώρα για δική τους παρανομία και την πληρώσαν οι αστυνομικοί. Ακριβώς όπως τα λέτε. Έχουμε αγανακτήσει όλοι μας λίγο πολύ, έτσι. Δυστυχώς. Πολλοί γύφτοι εκείνη την ώρα εδώ. Όλοι. Πόσοι περίπου να ήταν μαζεμένοι. 150. Πόπο. Γυναικόπαιδα πολύ. Αυτή έπρεπε έτσι κι αλλιώς αφού έφυγε 8 χρόνια κάθεξη να πάει μέσα. Τι έπρεπε δεν να τα ξέρω αυτά, δεν τα ξέρω εγώ. Ναι. Είδα πώς, τι πάθανε οι αστυνομικοί και τι κάνουνε. Απογοητευτήκατε. Γύφτηκε. Παντέλος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Και με φοβίζει το φινάλε. Δηλαδή, τι εννοείτε. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Αυτό με φοβίζει. Το παρατηρήσετε γιατί ήσασταν εδώ. Ήσασταν εδώ. Ακριβώς, ακούσατε ακριβώς. Και την φασαρία και σπέψατε. Τα έβλεπα όλα. Ερχόμουν με το μηχανάκι και τα έβλεπα και σταμάτησα. Και τα έβλεπα. Και λυπάμαι για όλα αυτά. Στις εκλογές έξω από τα δικαστήρια. Δυστυχώς. Δηλαδή. Αυτό το πράγμα ήταν κάτι το άλλο. Πέσανε πάνω γιατί. Σαν σκηνές από ταινία δηλαδή. Έτσι. Έτσι. Με δηλώσεις του Προέδρου και του Γραμματέα Οργανωτικού, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας καταδικάζει την απρόκλητη επίθεση κατά δύο αστυνομικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους από Ρωμά μπροστά στα δικαστήρια του Ναυπλίου το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας. Η Ένωση ζητά τη σύλληψη και των υπόλοιπων δραστών, εκτός του ενός που συνελήφθηκε και καταδικάστηκε, και εύχεται καλή ανάρρωση στα δύο μέλη της. Πράγματι, χθες στο δικαστικό μέγαρο του Ναυπλίου είχαμε ένα συμβάν, ένα δυσάρεστο συμβάν όπου τραυματίστηκαν δύο συνάδελφοι.
Καταρχήν θα πρέπει να δώσουμε την αμέριστη συμπαράσταση σαν διοικητικό συμβούλιο, την έχουμε δώσει βέβαια, την αμέριστη συμπαράσταση στους συναδέλφους που τραυματιστήκανε εν ώρα υπηρεσίας. Οι συνάδελφοι βρέθηκαν στα δικαστήρια κατόπιν διατεταγμένης υπηρεσίας. Προσπάθησαν να υπερασπίσουν το δικαστικό μέγαρο του Ναυπλίου, τα υπηρεσιακά αστυνομικά οχήματα και την ένομη τάξη. Στην προσπάθειά τους αυτή δέχτηκαν μια απρόκλητη επίθεση από μια ομάδα Ρωμά και αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός τους. Οι συνάδελφοι για να προστατεύσουν τόσο τα περιπολικά και για να συλλάβουν τους δράστες τραυματίστηκαν. Θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους συναδέλφους που παρότι ήταν τραυματισμένοι συνέλαβαν τον κύριο υπαίτιο και καθώς να πούμε πως έχουν αναγνωριστεί όλοι οι δράστες του συμβάντος και αναζητούνται αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς. Είναι περισσότεροι των τριών από όσο γνωρίζουμε. Δεν θέλουμε να επέλθουμε σε σημεία της δικογραφίας. Εμείς πρέπει να πούμε πως επισκεφτήκαμε σαν σωματείο σήμερα τον αστυνομικό διευθυντή της Αργολίδας και τους ζητήσαμε να γίνουν οι απαιτούμενες αστυνομικές ενέργειες για τη σύλληψη των δραστών, καθώς οι δράστες είναι γνωστοί, είναι με όνομα τεπώνυμο ο κάθε δράστης του επεισοδίου αυτού που πραγματοποιήθηκε εχθές στα δικαστήρια και το καταδικάζουμε βέβαια, καταδικάζουμε αυτή την επίθεση που δεχτήκαν οι αστυνομικοί. Από μέρος των συναδέλφων έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει εκείνη τη στιγμή, γιατί όπως καλά ξέρετε η ομάδα που τους επιτέθηκε ήταν πολυπληθές και ήταν και μια απρόκλητη επίθεση. Αντέδρασαν σε μια δικαστική απόφαση του δικαστηρίου και αποτέλεσμα ήταν να την πληρώσουν οι συνάδελφοι και τα υπηρεσιακά οχήματα που βρέθηκαν μπροστά τους. Βέβαια, η πορεία της υγείας των συναδέλφων σας πώς είναι? Η πορεία της υγείας των συναδέλφων μας είναι πολύ καλή αυτή τη στιγμή. Βέβαια υπάρχει τραυματισμός, υπάρχει δικογραφία, υπάρχουν δράστες, υπάρχει συλληφτής δράστης, γίνονται αναζητήσεις για τους υπόλοιπους δράστες και εμείς έχουμε καλέσει ήδη τον αστυνομικό διευθυντή για τη σύλληψη και των επόμενων δραστών και καλούμε και όλους τους συναδέλφους που λαμβάνουν μέρος σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να συλληφθούν και οι υπόλοιποι δράστες ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να αναφερθώ αρχικά σε αυτό το περιστατικό το οποίο αφορούσε μια απρόκλητη επίθεση, καταδρομική επίθεση με σκοπό να προκαλέσουν βαριές σωματικές βλάβες στους συναδέλφους από μια ομάδα Ρωμά. Οι συνάδελφοι μπήκαν μπροστά για να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα την ποινική διαδικασία, να προστατεύσουν το δικαστικό μέγαρο, να προστατεύσουν τα υπηρεσιακά οχήματα και μετά τους ανθρώπους που βρίσκονταν εντός του δικαστήριου. Υπήρχε μια επίθεση από σχεδόν 100 άτομα. Οι συνάδελφοι κατάφεραν, αναχέτησαν αυτήν την επίθεση, παρότι ήταν λίγοι σε αυτή τη φάση. Και το πιο σημαντικό, κατάφεραν να συλλάβουν και έναν άνθρωπο. Η σύλληψη του δράστη ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη. Όσοι μπορούν να φανταστούν πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει να συλλάβει έναν άνθρωπο μέσα από 100 ομόφυλους του, είναι μια περίπτωση ιδιάζουσα και πολύ δύσκολη. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους που κατάφεραν να αναχαιτήσουν αυτή την απρόκλητη επίθεση. Η συμπαράστασή μας είναι δεδομένη. Εγώ θα ήθελα να πω ότι τέτοια περιστατικά το σίγουρο είναι, γιατί εμείς μιλάμε κάθε μέρα με όλους τους συναδέλφους που είναι στην πρώτη γραμμή, δεν μας φοβίζουν, ίσα-ίσα μας συσπυρώνουν. Ο κόσμος να ξέρει ότι εμείς δεν φοβόμαστε και γι' αυτό άλλωστε μπαίνουμε μπροστά. Τραυματίστηκαν δύο συνάδελφοι και οι δύο έχουν τραυματιστεί στο κεφάλι. Αυτός που είναι πιο σοβαρά έχει τραυματιστεί και στο κεφάλι και στη μέση. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι αυτά τα χτυπήματα τα οποία έγιναν από πολλούς ανθρώπους ήταν ισχυρά, τους έπληξαν στο κεφάλι και μπορούσαν να τους αφήσουν και σοβαρές βλάβες.
οι οποίες θα τους ακολουθούσαν την υπόλοιπη ζωή τους. Παρ' όλα αυτά, όλα καλά για αυτούς φανταζόμαστε, έχουμε μιλήσει μαζί τους, είναι σε καλή κατάσταση. Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, δεν υπάρχει φοβία από αυτούς. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Δεν θα προχωρήσουμε, είναι σίγουρο, σε αντεκδίκηση και σε τέτοια πράγματα. Είμαστε επαγγελματίες, μπορούμε να συγκρατήσουμε το θυμό μας. Αυτό είναι σίγουρο, το πράττουμε όλα τα χρόνια. Αναμένουμε όμως από την ηγεσία να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες αστυνομικές ενέργειες για τη σύλληψη των δραστών της απρόκλητης και επίθεσης που έγινε απέναντι στους συναδέλφους μας. Δείτε σε λίγο. Πανελλαδικές, αυτό είναι το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Αίτηση για ρύθμιση οφειλών μέσω TaxisNet. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Άφρο. Ερωτηματικά προκαλεί το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ προτίθεται να ξοδέψει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για συνέδριο τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της Μεσσηνίας. Το κόστος σε μέρες οικονομικά δύσκολες είναι ιδιαίτερα υψηλό, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Πουλοκέφαλος. Έχουμε λοιπόν ένα σοβαρό θέμα, θα λέγαμε, δεδομένου ότι υπάρχει οικονομική κρίση και δυσπραγία γενικότερα. Το να καταναλώνονται χρήματα σε συνέδρια, τα οποία βέβαια είναι και υψηλού κόστους από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω πόσο συνάδει με την πραγματικότητα. Ναι, και έχουμε στην ουσία μια δήλωση παρέμβαση του τέως Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, του Γιώργου του Πουλοκέφαλου. Ναι. Ο οποίος είναι συμπολίτης μας εδώ, Λάκωνας, Σπαρτιάτης, ο οποίος παρεμβαίνει με μια σημερινή του δήλωση και αναδεικνύει αυτό που είπες, ότι σε καιρούς δύσκολους οι πληροφορίες θέλουν ένα μεγάλο συνέδριο τουριστικού περιεχομένου που θα γίνει στην Πελοπόννησο, με συμμετοχή και της Περιφερειακής Αρχής, να κοστίζει, όπως λέει, 1 εκατομμύριο ευρώ. Και τονίζει πως αυτό το πτωχευμένο ελληνικό κράτος που παλεύει για ζωή αναρωτιέμαι, λέει, αν έχει χρήματα για πέταμα. Έχει χρήματα για υπαρξιακές φιέστες. Και υπογραμμίζω ότι επειδή και η ασυνδοσία έχει τα ωριά της, θεωρεί ότι πρωταρχικό καθήκον της κεντρικής εξουσίας, άρα αυτής της κυβέρνησης, είναι να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη σπατάλη και σε όλους εκείνους που ακονίζουν μαχαιροπύρουνα και υποθάλπουν τα ποιόδια αποστήματα παντός τύπου που μας έφτασαν ως εδώ, λέει. Μάλιστα. Αφαίρεται, Κατερίνα, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτό το μεγάλο συνέδριο που αναμένεται να γίνει στην Πελοπόννησο, νομίζω στον νομό Μεσσηνίας, όπου σε μεγάλο συγκρότημα ξενοδοχειακό θα υποδεχθεί η Πελοπόννησος τουριστικούς πράκτορες από τη Βρετανία, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Πραγματικά υψηλού κόστους από ό,τι φαίνεται, και δεν ξέρω αν αντιστοίχως θα υπάρχει ανταποδοτικότητα σε αυτήν την μεγάλη διοργάνωση, που βέβαια είναι χρήσιμη. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να περιοριστεί το κόστος, όπως είπες και εσύ και όπως και αναφέρει και ο κύριος Πουλοκέφαλος. Είναι αξιοσημείωτο ότι την ίδια στιγμή που έχουμε τη δήλωση του κυρίου Πουλοκέφαλου, του Γιώργου Πουλοκέφαλου, έχουμε ανάλογη παρέμβαση, δήλωση του Περιφερειάρχη, ο οποίος θεωρεί ως επιστέγασμα της επιτυχισμένης τουριστικής πολιτικής αυτό το συνέδριο. Τώρα το να πούμε ότι θα κριθεί εκ του αποτελέσματος δεν ξέρω αν στέκει. Το 1 εκατομμύριο ευρώ έτσι κι αλλιώς, όπως και να έχει, είναι ένα ποσό, όπως εύστοχα λέει ο Γιώργος Πουλοκέφαλος, που προκαλεί. Πόσες μέρες θα είναι το συνέδριο αυτό? Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Α, δεν ξέρουμε ακόμα, θα τις μάθουμε στην πορεία μάλλον. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Μάλιστα. Ίσως η περιφέρεια να είναι σε θέση, έστω και πρώτου συνεδρίου, να τεκμηριώσει αυτή την σωστά, αφού σηκώθηκε θέμα τώρα. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα ποσό σωστά που αφήνει περιθώρια για πολλές ερμηνείες. Πότε θα γίνει αυτό το συνέδριο, είπαμε? Οκτώβριο του 2015. Τον Οκτώβριο του 2015, άρα είναι προγραμματισμός αυτό, προϋπολογισμός αυτό το κονδύλι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακούσει αντιπολιτευτικό λόγο έντονο στις υπόλοιπες δράσεις της περιφέρειας, τη συμμετοχή, της εκθέσεις κτλ. Σωστά. Και αυτό λοιπόν τι κάνει? Σημαίνει ότι μπορεί η περιφέρεια να είναι στο σωστό δρόμο, αλλά αυτομάτως μας πείθει ότι η ενεργοποίηση τώρα του αντίλογου αυτού μπορεί να έχει την αιτία της. Σωστά. Την πραγματική αιτία. Έχεις δίκιο.
Έχεις δίκιο. Θα το δούμε λοιπόν αυτό. Θα ζητήσουμε βέβαια και ρεπορτάζ και από την περιφέρεια και θα δούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτό το συνέδριο που θα είναι τόσο υψηλού κόστους. Για να τονίσω κάτι, Κατερίνα, έτσι καταλήγοντας, επειδή πολλές φορές κάποιοι χρησιμοποιούν το δημοσιογραφικό λόγο mm-hmm. ως σφραγίδα των εξελίξεων. Σωστή. Εμείς παρουσιάζουμε γεγονότα, έτσι. Ερμηνεύουμε, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε γεγονότα. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν λέμε πως δεν πρέπει ο τουρισμός να μπει σε μια νέα τροχιά. Αλλά δεν μπορεί να μας αφήσει ασυγκίνητους και μια τέτοια παρέμβαση του πρώην Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αναμφισβήτητα. Σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε δημόσια ο Δήμος Τρίπολης σχετικά με πρόσωπο το οποίο προσεγγίζει επιχειρήσεις και ζητά χρήματα για την προβολή τους, επικαλούμενος ψευδός ότι εκπροσωπεί το Δήμο. Για το θέμα μιλάει ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Δήμου, ο Τρίς Παπαδημητρίου, και εξηγεί ότι ο Δήμος Τρίπολης δεν έχει αναθέσει σε κανέναν καμία εργασία που να αφορά την προβολή των επιχειρήσεων της πόλης και θα πρέπει οι επιχειρηματίες να είναι προσεκτικοί και να μην παραπλανούνται από τους επίδοξους απατεώνες. Ήταν κάποιες καταγγελίες από επαγγελματίες, από επαγγελματίες εδώ της Τρίπολης, ναι. όπου δέχτηκαν κάποιες τηλεφωνικές οχλήσεις, uh-huh. Αλλά και προσωπικές επαφές, για να έκανα μία πρόταση συνεργασίας μαζί τους, ναι. ώστε να ενταχθούν σε έναν επαγγελματικό κατάλογο. Μάλιστα. Ο οποίος αυτός θα ήταν υπό την αιγίδα κατά έναν τρόπο του Δήμου. Θα ήταν και του Δήμου Τρίπολη. Μάλιστα. Ο κατάλογος. Mm-hmm. Και ζητούσαν κάποιο αντίτιμο για αυτό βέβαια. Ναι. Κάτι το οποίο δεν ευσταθεί γιατί εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ούτε δρομολογήσει ούτε έχουμε κάποια συνεργασία. Οπότε βγάλαμε ένα δελτίο τύπου να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι δεν νικήσατε κάτι τέτοιο από το Δήμο Τρίπολης και να προσέξουν τις επιλογές τους. Τα ποσά που ζητούν είναι υψηλά. Το ποσό που ζητούν. Για τα ποσά δεν μας ενημέρωσαν, δεν μας έδωσαν εικόνα. Ναι, ναι. Να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Δηλαδή, επειδή έγινε σήμερα, δεχτήκαμε κάποια 7-8 τηλεφωνήματα σε διάστημα μιας ώρας, μιάμισης ώρας. Μάλιστα. Οπότε για να προλάβουμε το φαινόμενο, βγάλαμε ένα δελτίο τύπου. Μάλιστα. Δεν έχουμε αποσαφηνίσει ακόμα τις λεπτομέρειες. Πώς ήταν, πώς ποιοι ήταν, πόσοι ήταν, πώς αντιμένει ή ποιος αριθμός υπήρχε. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους επαγγελματίες ότι δεν υφίσταται τέτοια δράση κάποιου καταλόγου. Ως επαγγελματικός κατάλογος. Α, επαγγελματικός κατάλογος. Την κατάρτιση ενός επαγγελματικού έντυπου καταλόγου, mm-hmm. ο οποίος διανέμεται δωρεάν, αλλά τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο, καμία συνεργασία, ούτε δίνουμε κάποιον επαγγελματικό κατάλογο και να ζητάμε αντίτιμο στην πολίτη. Ωραία, προσοχή λοιπόν σε επαγγελματίες. Δεν έλειψε η έντονη πολιτική αντιπαράθεση από τη χθεσινή συζήτηση της Βουλής. Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς επιτέθηκαν ο ένας τον άλλον με φόντο την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πήρε πρώτος το λόγο στη σειρά των ομιλητών, ξεκίνησε την ομιλία του με δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι κατέθεσε την πρόταση για την εξεταστική για να συγκαλύψει την πλήρη διάψευση των προσδοκιών του ελληνικού λαού. Η διερεύνηση λοιπόν θα πρέπει να επεκταθεί, κύριε Πρωθυπουργέ, και στην περίοδο της δικής σας διακυβέρνησης. Όχι μισές κουβέντες. Να τα πούμε όλα. Και να μιλήσουμε για τα δικά σας λάθη που σταματήσατε την πορεία εξόδου από το μνημόνιο πέρσι το Δεκέμβριο. Τάζοντας λαγούς με πετραχίλια στη Θεσσαλονίκη. Τώρα βέβαια Θεσσαλονίκη την έχετε ξεχάσει. Ξήρατε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές και τελικά οδηγείτε την Ελλάδα είτε σε μοιραίο ατύχημα, είτε σε νέο μνημόνιο, είτε και στα δύο. Και οι δικές σας ευθύνες θα συζητηθούν λοιπόν. Δεν πρόκειται να τα αποφύγετε. Εμείς ένα πράγμα σήμερα ζητάμε. Επιτέλους κυβερνήστε. Ξεχάστε την εύκολη δραπέτευση με νέες εκλογές ή δημοψηφίσματα που υπενήσονται κάποιοι δικοί σας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά ούτε για σας, αλλά σίγουρα είναι επιζήμια για τη χώρα. Απλώς κυβερνήστε, γιατί ως τώρα δεν κυβερνάτε. Κινήστε σαν να είστε ακόμα αντιπολίτευση για να κρύψετε την ανικανότητά σας ως κυβέρνηση. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε την εξεταστική σας επιτροπή, αλλά θα είμαστε παρόντες, θα συμμετάσχουμε στις συζητήσεις. Ετοιμάζεται κατηγορητήριο για όσους κράτησαν τη χώρα όρθια. Το
τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός της χώρας, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απάντησε στις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά. Αυτά και άλλα πολλά, κατά την άποψή μας, πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής, ώστε ο ελληνικός λαός να πάρει τις απαντήσεις που το οφείλουμε, ώστε να διερευνηθεί αν εδώ πρόκειται απλώς για ζητήματα πολιτικών αποφάσεων ή αν πίσω από τις πολιτικές αποφάσεις κρύβονται και άλλα συμφέροντα, κρύβονται και άλλα κίνητρα. Και επιτρέψτε μου την ευκαιρία να σχολιάσω εδώ την πρόταση που κατέθεσε σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Μάλλον προσπαθεί να θολώσει τα νερά παρά να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και τη δημοκρατία. Μια πρόταση που κατατέθηκε δύο μόλις ώρες πριν ξεκινήσει η προγραμματισμένη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που κατέθεσε η κυβερνητική πλειοψηφία. Και βεβαίως το εύλογο ερώτημα σε κάθε Έλληνα πολίτη, αφού θέλατε τόσο πολύ να διερευνηθεί το γιατί φτάσαμε ως εδώ και να συμπεριληφθεί στη διερεύνηση όλη η περίοδος, από το 1981 μέχρι και σήμερα. Και όμως η χρόνια ήταν κυβέρνηση. Είχατε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Γιατί δεν φέρνατε αυτή την πρόταση εδώ να ψηφιστεί, να υπερψηφιστεί και να ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης μέσα σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων της χειμερινής περίοδου 2014-2015 τέθηκε προς συζήτηση στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το θέμα το οποίο εισηγήθηκε ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας Γιώργος Ρουμελιώτης ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Η παρουσίαση που θα γίνει από τον κύριο Ρουμελιώτη αφορά τα μέχρι τώρα συμπεράσματα βάσει όλων των διαβουλεύσεων που έχουν προηγηθεί, βάσει όλων των απόψεων των δημοτικών αρχών αλλά και των συναρμόδιων φορέων. Μιλάμε για την πυροσβεστική, μιλάμε για την αστυνομία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταθέσουμε την επικαιροποίηση των σχεδίων δράσεων τα οποία έχουν ψηφίσει και τα προηγούμενα χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τις επικαιροποιήσεις που γίνονταν και ήρθαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση είναι ότι ουσιαστικά τώρα, έχοντας κάνει κάθε χρόνο μικρές διαφοροποιήσεις, έχουμε καταλήξει σε ένα σχέδιο δράσης το οποίο μετά από 3,5 χρόνια πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση καθώς και οι προτάσεις. Το ζήτημα της πολιτικής προστασίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού για την προστασία του πυρήνικου και του φυσικού περιβάλλοντος σε ακραία κλιματικά φαινόμενα όπως πυρκαγιές, σεισμοί, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, βιομηχανικά ατυχήματα και ανθρώπινες απώλειες σε όλη τη χώρα είναι εξαιρετικά το πιο σημαντικό κεφάλαιο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το σημαντικότερο όλο είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και της υγείας των πολιτών, της περιουσίας αυτών, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος. Η φύση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι απρόβλεπτα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η φύση, όταν θέλει από μόνη της, εκδικείται. Γι' αυτό θέλει γνώση, θέλει εμπειρία και θέλει και άμεση παρέμβαση. Εμείς, σαν περιφέρεια προοδομήσεων και σαν πολιτική προστασία, δίνουμε βαρύτητα στην πρόληψη, στην ετοιμότητα και στην αντιμετώπιση και στην αποκατάσταση. Το σημαντικότερο όμως είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων αλλά και των εθελοντικών οργανώσεων με συντονιστή την πολιτική προστασία που εφαρμόζει το σχέδιο δράσης ξενοκράτης για την εντόπιση και αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας είναι παρομένες με το κατάλληλο προσωπικό, με μηχανήματα και ό,τι άλλο χρειάζεται για τέτοιου είδους περιστατικά. Έχουμε δράσει ανάλογα και γρήγορα σε περιπτώσει κινδύνου και το σημαντικότερο με αποτέλεσμα ορατό. Η αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων αποβλέπει πρώτον και σημαντικότερο στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και όλα αυτά οφείλονται στις ζημίες που μπορούν να προκαλέσουν οι εκτεταμένες προκοπτώσεις που εντυνώνονται κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο.
Επιστρέφουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή έπειτα από μια θυελλώδη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία πρωταγωνίστησε η αντιπαράθεση των κυρίων Τσίπρα και Σαμαρά, υπερψηφίστηκε από το Σώμα η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα Μνημόνια. Συνολικά 250 βουλευτές ψήφισαν, εκ των οποίων οι 156 τάχθηκαν υπέρ, οι 72 κατά και οι 22 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ανέβηκαν κατακόρυφα. Τσίπρας και Σαμαράς χρησιμοποίησαν σκληρές γλώσσες στις ομιλίες τους, απολαμβάνοντας το χειροκρότημα από το αριστερό και δεξιό ακροατήριο αντίστοιχα. Οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ανέβηκαν κατακόρυφα. Τσίπρας και Σαμαράς χρησιμοποίησαν σκληρή γλώσσα στις ομιλίες τους, απολαμβάνοντας το χειροκρότημα από το αριστερό και δεξιό ακροατήριο αντίστοιχα. Ο κ. Σαμαράς προειδοποίησε την κυβέρνηση πως σε περίπτωση που η χώρα οδηγηθεί στη χρεοκοπία θα υπάρξει προανακριτική επιτροπή για τις ευθύνες της. Από τη μεριά του, ο κ. Τσίπρας, απευθυνόμενος στον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, εκτίμησε ότι ο κ. Σαμαράς όχι μόνο προσδοκά στην αποτυχία της κυβέρνησης, αλλά απειλεί ότι θα στήσει προανακριτικές επιτροπές. Στη συζήτηση εκτενήσει ήταν η αναφορά σε δύο με τρία στοιχεία, όπως η επίκληση των κανόν και η ανατροπή της κυβέρνησης Παπανδρέου, αλλά και η περίοδος της διακυβέρνησης Καραμαλή. Κλίμα σύραξης στις δευτερολογίες. Η διερεύνηση πρέπει να αφορά την περίοδο από το 1981 και να επεκταθεί και στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Σαμαράς στη δευτερολογία του και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οδηγεί τη χώρα είτε σε νέο μνημόνιο είτε σε μοιραίο ατύχημα, προειδοποιώντας για σύσταση ανακριτικής επιτροπής. Στις δηλώσεις του κ. Σαμαρά ανταπάντησε αμέσως μόλις έλαβε το λόγο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας: «Σας ζήτησε ποτέ κάποιος, κύριε Σαμαρά, να μπείτε σε οικουμενική κυβέρνηση και δεν το ήξερα? Αν νοσταλγήσετε την εποχή των κανόνων, μην περιμένετε άδικα. Στην Ελλάδα τα πραξικοπήματα τελείωσαν μαζί με το παλάτι». Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, στην ομιλία του στη Βουλή. Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι δεν θα υπάρξει Brexit, όμως έχουμε ήδη πάει σε εσωτερική στάση πληρωμών. Θα είμαστε η τριτοκοσμική μαύρη τρύπα εντός του ευρώ, ο παρίας της Ευρωζώνης, και υποστήριξε ότι έπειτα από την φυγή των 11 δισευρώ, η επόμενη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα γίνει με το κυπριακό πρότυπο. Όπως είπε, αυτό που θα σας κάνουν είναι: θα σας συσκευάσουν τα παλιά λεφτά και θα τα ξαναδώσουν πίσω με νέους αυστηρότερους όρους. Το Μνημόνιο 3 θα είναι ταπεινωτικό. Τι σας πείραζε να ακολουθήσετε το πρόγραμμα, να κάνετε διαπραγμάτευση και να πάμε στην πιστοληπτική γραμμή? Στο νομό Κορινθίας για τη συνέχεια, είμαστε θετικοί σε οποιαδήποτε επένδυση γίνει στην περιοχή μας και αναφέρομαι στην ξενοδοχειακή επένδυση που έχει ανακοινωθεί αυτές τις ημέρες. Όμως, παρόλα αυτά, για μας προέχει το συμφέρον των δημοτών και μετά οι επενδύσεις. Αυτά δηλώνει ο πρώην Δήμαρχος Σαρονικού, Πέτρος Λέκας. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ των επενδύσεων, ειδικά πάνω στον τουρισμό, διότι όπως γνωρίζετε, έχω ασχοληθεί με τον νοηματικό τουρισμό. Και ήδη έχω παραδώσει και τη μελέτη προς αναγνώριση και είναι στο Υπουργείο, στο τελικό του στάδιο της Ιαματικής Φυγής Ωραίας Ελένης. Εγώ το θέμα αυτό το είχα ξεκινήσει όταν ήμουν δήμαρχος, να γίνει μια μεγάλη επένδυση ξενοδοχειακή μονάδα με master plan, μεικτή επιχείρηση με τη συμμετοχή του Δήμου. Μέσα, χωρίς ο Δήμος να βάλει, ο Δήμος Ιωαννικού τότε να βάλει μια δραχμή. Είχα βρει τον επενδυτή και είχαμε προχωρήσει. Μετά οι επόμενοι δήμαρχοι το προχώρησαν, όταν ήρθε μετά η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του κ. Πνευματικού, ασχολήθηκα και πήγε μάλιστα και μια συνεργασία και με τον κ. Τατούλη να βρεθούν επενδυτές που είχαμε πάει κιόλας έξω ως εκπρόσωπο εγώ του Συνδέσμου Πνευματικών Πηγών να βρούμε επενδυτές στη Μόσχα, Βερολίνο κλπ. Και πράγματι γίνεται αυτή η επένδυση όπως ακούγεται από κάποιους ιδιώτες. Όμως, όπως με τον τρόπο που γίνεται, διαφωνώ. Είμαι υπέρ του ξενοδοχείου να γίνει ξενοδοχείο βέβαια. Είμαι υπέρ να γίνουν μπακαλόρους όπως σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, όταν πάμε στα νησιά ή οπουδήποτε. Υπάρχουν και εκτός από το κυρίως ξενοδοχείο και το μπακαλόρους. Και αυτό γίνεται μέσα στις εντάσεις. Υπήρχε βέβαια μια παρέμβαση του κ. Ταγαρά με νόμο το καλοκαίρι να μπορέσει να επιτραπεί να γίνονται τουριστικές επενδύσεις και καταλήμματα μέσα σε δεστικές περιοχές. Εκεί πέρα είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, διότι δεν πρέπει να επηρεάζεται. Να υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι, να μην αλλοιώνεται και επηρεάζεται το περιβάλλον. Διότι μια αντίστοιχη επένδυση στον Αστέρα Βουλιαγμένη στην Αθήνα που πουλήθηκε, πήγε να κάνει το υπόλοιπο κομμάτι, το δασικό σπίτι να τα πουλάει, και εκεί το Συμβούλιο που επικρατείας το ακύρωσε. Εδώ είναι σύνθετο, λέει, τουριστικό κατάλημα, δηλαδή ξενοδοχείο, μπακαλόρους, και μοιράζουμε το υπόλοιπο κομμάτι σε οικοπεδάκια, να κάνουμε σπιτάκια, να κάνουμε βίλες, να κάνουμε οικίες, οτιδήποτε. Γινόμαστε δηλαδή τους είπαντες, δημιουργητικό γραφείο κατασκευαστής, να πουλάει σπίτια σε Κινέζους, σε Έλληνες και τα λοιπά, παίρνοντας χρήματα από τα μπετά, να τα παιδί. Άρα δεν κάνουμε τουρισμό.
Όπως γίνεται, δεν ωφελείται η τοπική κοινωνία. Κανένα όφελος. Όπως γίνεται, δεν ωφελείται ο Δήμος. Ο Δήμος εν λευκό λέει, δίνω το νερό. Ποιο νερό, πόσιμο, είναι ιδιοκτήτης. Το νερό της Τεφαλίας είναι, έχει πάρει τη χρήση για τον Δήμο, για τον πρώην Δήμο Κορινθίων, μάλλον για την πόλη της Κορινθού. Έτσι ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, ενώ το έχει τάξει ο κύριος Πραγματικός ότι θα δώσει νερό στην παραλία, στα θύκια, στα χωριά, λέει, δεν έχω ποσότητα. Και πού θα βρει την ποσότητα να δώσει στο ξενοδοχείο 24 ώρες του 24ωρο. Όχι μόνο δεν έχει την νομιμότητα, αλλά και την ποσότητα. Ξέρετε, λέει, ο κανονισμός σύνδευσης των δημοτικών νερών είναι μόνο για οικιακή χρήση. Και όταν μπήκε από την αντιπολίτευση ένα ερώτημα από το Δημοτικό Συμβούλιο, και λέει, αν υπάρχει άλλη επένδυση 4-5 αστέρων, δηλαδή 4-5 αστέρων δύσκολο να υπάρχει. Μην κοιτάξτε που βρέθηκε τώρα. Όταν θα υπάρχει, και έχει τη δικαιοδοσία ο Δήμαρχος, τότε θα δώσει. Και αν δεν υπάρχει μόνο αυτό, θα μπαίνει. Το αιματικό νερό που είναι δημόσιο, δηλαδή, πρέπει να αποκτήσει ο Δήμος τη δικαιοδοσία, να κάνει master plan, να πει στον ΕΟΤ και στο δημόσιο πώς το θα διοχετεύσει. Έτσι, στην κάθε επένδυση που εγώ είμαι υπέρ τα μικρά ξενοδοχεία κτλ. Και όλοι να πάρουν. Είναι μεγάλα προβλήματα και μετά και το τελευταίο. Μέσα στην περιφέρεια κάποτε, πριν μήνες, άκουγα ενάντια του Τατούλη που επιτρέπει να γίνει ένα ιδιωτικό λιμάνι, μια ιδιωτική, κάπου στη Μεσσηνία. Εδώ πέρα, η δικιά του σωματής έχει ιδιωτικό λιμάνι, ιδιωτική αυτό, χωρίς να έχουν τα άλλα σκάφη. Μέσα δηλαδή στον Αγερό, στην παραλία, θα κάνουμε και ιδιωτικό λιμάνι μόνο για την επιχείρηση. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα, τα καταγγέλω. Και εγώ θα ενημερώσω τους κατοίκους που δεν γνωρίζουν ακόμα να προσφυγούν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Η μη πέρα της επένδυση να γίνει, αλλά να έχει υπάρχει το δημόσιο μέλλον. Την παρανομία. Την παρανομία και τα λοιπά. Και ακούγονται πράγματι, και προχτές άκουσα ότι στην Τρίπολη που συντήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπήρχαν επενδυτές στην προσωπή επενδυτών και κάποια κυρία αρχιτέκτορας ήταν από ένα αρχιτεκτονικό γραφείο που είναι μέσα στην επένδυση. Συγγενής πρώτου βαθμού μεγάλου κυβερνητικού. Του πρώην Πρωθυπουργού. Ναι, πέστε ναι, το κύριε, ναι, το λέω. Ναι, κύριο Πρωθυπουργού, κύριο Σαμαρά. Σε λειτουργία είναι πλέον η εφαρμογή του τάξης με διατηρήθμιση οφειλών προς το δημόσιο, που δίνει τη δυνατότητα σε οφειλέτες του δημοσίου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έως και σε 100 δόσεις. Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνεται ότι είναι σε πλήρη λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο φυσικών και νομικών προσώπων σε έως 100 δόσεις πρόγραμμα τελευταία ευκαιρία. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Εβδόμου του 2015 προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή που θα αφορά ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο φυσικών και νομικών προσώπων σε έως 24 δόσεις. Πρόγραμμα πάγιας ρύθμισης. Υποτονική είναι η κίνηση της θυμηχθείας καλά της Νέας Κύου, αφού πέρα από τις προσδοκίες των ψαράδων δεν υπάρχουν χταπόδια, καλαμάρια και σουπιές στον αγγολικό κόρπο για να ψαρέψουν και να πουλήσουν αυτή την εβδομάδα των νηστιών, μια και πραγματικά η ζήτησή τους είναι μεγάλη. Ζητάει. Ζητάει. Υπάρχουν, ναι. Όχι, είναι λίγα τώρα. Ξεβγαίνουν, ναι, δεν είναι η εποχή τους τώρα, είναι στα ξεβγάλματα. Mm-hmm. Και εκτός αυτού δεν πάμε και στη δουλειά λόγω της μεγάλης εβδομάδας. Να τα περισσότερα καεί και να δεμένα. Και τότε πώς θα πάρει ο κόσμος τα εφοδιαστήματα αυτά. Τα πόδια και καλαμάρι. Εμείς τα πόδια και καλαμάρια πιάνουμε λίγα, γιατί όπως σας είπα είναι στα ξεβγάλματα, είναι τελειώνει η σεζόν τώρα. Για ψάρια δεν θέλουμε. Ναι, σωστά. Και γι' αυτό δεν πάμε και στη δουλειά. Τα περισσότερα καεί και είναι δεμένα. Δεν βγάλατε καθόλου δηλαδή από αυτά. Εγώ έχω τρεις μέρες να πάω στη δουλειά. Α, μάλιστα. Είναι καλές οι τιμές του, ωστόσο. Τι λέει ο κόσμος. Οι τιμές είναι καλές, είναι άλλα 10 χρόνια οι ίδιες τιμές. Δηλαδή, το χταπόδι πώς. Το χταπόδι 8 ευρώ και 7. Τα μικρά 7 και 8. Είναι 10 χρόνια αυτή η δουλειά. Οι σουπιές, τα καλαμάρια. Τα ίδια. Κατά καλαμάρια είναι πιο ακριβά, τα θράψαλα είναι. Πιο ακριβά, αλλά δεν είναι. Δεν τα ξεχωρίζουμε εμείς. Θα τα πούμε 10 τα καλαμάρια και 2 κιλά καλαμάρια, 10 και 2 κιλά σουπιές, 8 ξεχωριστά. Μαζί όλα. Γύρω στα 10 ευρώ δηλαδή. 8. 8. 7. Α, μάλιστα. 10 δεν πουλάμε τίποτα. 10 μαλάκια δεν πουλάμε 10 ευρώ τίποτα. Και γενικά δεν έχει και ψάρια πολλά εδώ στο αγγολικό, έτσι. Έχουμε πρόβλημα με τα αδελφίνια, μάνα μου. Τα τελευταία 2 χρόνια, 3 μας έχουν πεθάνει τα αδελφίνια. Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτή η δουλειά. Εμείς δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αλλά ούτε και οδηγίες έχουμε από τους επιστήμονες ή από τις υπηρεσίες της το τι θα γίνει και το τι θα κάνουμε. Δεν ξέρουμε. Σας κόβουν και τα δίχτυα, έτσι. Το περισσότερο. Ό,τι βλέπω τώρα επισκευάζετε τα δίχτυα. Τώρα τα ξυπνώνω τα δίχτυα, τα πετάξω. Και θα κρατήσω αυτά εδώ τα οποία θα τα βάλω σε καινούργια δίχτυα. Μάλιστα. Αγώνας. Αγώνας και για τους ανθρώπους της θάλασσας, αγώνας. Έχω μεγάλο πρόβλημα με τα αδελφίνια εμείς. Φώκες,
Πού παρουσιάστηκαν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Α, δεν είναι προσφάτως. Δύο χρόνια τώρα. Δύο χρόνια, ναι. Μάλιστα. Άλλα χρόνια ήταν ένα, κάθε δύο χρόνια φώκια, μία στις Πέτσες ήταν και μία στην Ίδρα. Τώρα είναι γεμάτο ο τόπος. Πάμε για χταπόδια και για σπιές, αλλά λίγα πράγματα, πολύ λίγα. Γιατί, πού οφείλεται αυτό τώρα. Δεν είχε φέτος η χρονιά, δεν ξέρω. Ήταν η χρονιά τέτοια. Περιμένατε να δουλέψετε όμως και εσείς λίγο αυτό. Περιμέναμε, αλλά δεν το είδα να συγκινηθεί. Mm. Και εύχομαι να μην υπάρχει άλλη. Να είναι μόνο αυτή. Γιατί άμα είναι όλες, δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Πάντως υπάρχει ζήτηση από τον κόσμο, νομίζω, και σε καλαμάρια και σούπιες. Πάρα και πολύ. Δεν καλύπτει κανέναν όμως έτσι. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές παραμένουν χαμηλές. Οι τιμές όπως είχαν πάντα, δεν έχουν αλλάξει ποτέ. Παρά την έλλειψη, ας πούμε. Ναι, για να πει να ανέβουν. Όσο είχαν, έχουν. Δηλαδή έχετε πουλήσει τίποτα, κανένα χταπόδι, κανένα αυτό, αυτές τις μέρες, τίποτα. Χταπόδι έχουν να πιάσουν πάνω από ένα μήνα. Λέτε. Μόνο λίγες πιες φτιάχνουμε. Που κάνουν πόσο? Το κιλό, 8 ευρώ. 8 ευρώ. Εγώ είμαι 5 χρόνια εδώ πέρα, τόσο τις βλέπω. Τα καλαμάρια... Δεν έχει αλλάξει. Τα καλαμάρια πάνε 15, αλλά δεν πιάνουμε καλαμάρια. Πιάσουμε ένα και εκείνο το κρατάμε για μας. Α, μάλιστα. Για τόσο λίγο. Ναι, πού ήταν οι περιοχές που είχε καλαμάρια και τα πόδια? Σε ποιο σημείο του Αργολικού? Καλαμάρια κρατάει Αρβανιτές Καραθώνα. Ναι. Αλλά δεν πιάνονται στα δίχτυα. Τα καλαμάρια είναι πολύ πουνινά. Μάλιστα. Και δεν πιάνονται. Και δύσκολα. Πιάνουμε ένα-δύο τη βδομάδα και εκείνα τα κρατάμε για μας, για τις μεγάλες εβδομάδες. Άρα παρά τη μεγάλη εβδομάδα δεν μπορείτε να πάρετε και εσείς κάποια χρήματα? Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν θέλει. Φέτος είναι δεν θέλει. Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το Υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί πρώτον με το σύστημα του νέου λυκείου οι μαθητές της τρίτης τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβαση σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμήματων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμήματων, θα αποκλείονταν χιλιάδες νέοι και νέες από την τρίτοβάθμια εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία σε εξετάσεις. Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληκε εκτός από τους μαθητές-μαθήτριες και τα ίδια τα πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφεραν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο, στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφοι. Δεύτερον, υπήρχαν όμως και σοβαροί τεχνικοί λόγοι που επέβαλαν τις νέες ρυθμίσεις. Λόγω καθυστέρησης του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που είχε σημειωθεί ήδη πριν από την αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη η σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της τρίτης τάξης του νέου λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων συνολικών εγχειριδίων. Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας του νέου λυκείου για την τρίτη λυκείου. Να σημειωθεί ότι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμη περισσότερο σε αυτή την τάξη απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών, καθώς και έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Παίδων Κορασίδων με συμμετοχή χιλιάδων αθλητών θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στο Ναύπλιο σύμφωνα με τις δηλώσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ Γιάννη Μπόλα. Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει τον νοτική ένεση στον τουρισμό της περιοχής. Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του Μαραθωνίου Δρόμου που έγινε στο Ναύπλιο, μια άλλη μεγάλη διοργάνωση είναι τώρα στην ετοιμασία για το καλοκαίρι. Είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων, είναι ηλικίας έως 15 χρονών, είναι οι πρωταθλητές από όλη την Ελλάδα, περίπου 1.200 αθλητές, και είναι σε μικρή ηλικία όπου συνοδεύονται και από τους γονείς, γιατί ξέρετε, όταν είναι τα μικρά τα παιδιά και είναι πρωταθλητές, οι γονείς είναι υπερήφανοι και θέλουν να τα ακολουθήσουν. Μιλάμε τώρα για αθλήματα. Για αθλήματα του Στίβου. Που θα γίνει στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ναυπλίου και θα συρρεύσει πάρα πολλοί κόσμος, διότι τα παιδιά αυτά είναι πρωταθλητές, οι γονείς είναι υπερήφανοι που είναι πρωταθλητές, γι' αυτό και τα ακολουθούν. Και αυτό έχει δείξει, γιατί όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια τα πρωταθλήματα που κάνουμε εδώ εμείς είναι σε μικρές κατηγορίες, γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν, και η ανάπτυξη του αθλητισμού αλλά και η ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας της περιοχής. Γι' αυτό συνδυαζόμενα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να διοργανώνουμε αυτές τις ωραίες διοργανώσεις και που συμβάλλουν στην οικονομία και στο τουριστικό προϊόν αλλά και στην ανάπτυξη του αθλητισμού, γιατί αυτά τα παιδιά, επειδή είμαι στην Ομοσπονδία, την Εθνική Ομοσπονδία, κατέχω και τη θέση του Προέδρου της Ανάπτυξης. Μάλιστα. Και με ενδιαφέρει όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά σε όλη την Ελλάδα, γιατί συμμετέχω σε όλη την Ελλάδα που διοργανώνουν τέτοιες ωραίες συναντήσεις. Να σας ρωτήσω, πόσοι αθλητές αναμένετε να έρθουν?
Οι αθλητές είναι περίπου 1.200 με 1.500 από όλη την Ελλάδα. Πολύ μεγάλος αριθμός. Θα έρθουν όταν έρθει άλλος από τη Ρόδο ή όταν έρθει άλλος από τη Θεσσαλονίκη ή όταν έρθει από την Κέρκυρα ή όταν έρθει από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Θα έρθουν θα έρθουν και καταλαβαίνετε, διανυκτερεύσεις, φαγητό, όλα αυτά είναι ένα μεγάλο όφελος για την περιοχή μας. Και αυτό, αθλητικός τουρισμός όλη την έξι. Και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε αυτή τις διοργανώσεις στην περιοχή μας που συμβάλλουν σε όλα αυτά. Βέβαια, εγώ έχω την ευθύνη για όλη την Ελλάδα και μετά από τον Άφλιο έχω άλλες διοργανώσεις που είναι στα Τρίκαλα, στη Λάρισα, στις Σέρες, στην Κρήτη και είμαι σε συνεχής κίνηση για αυτές τις διοργανώσεις. Αυτή βέβαια τη διεκδίκησαμε και τη φέραμε εδώ στον Άφλιο με συμβολή του Δήμου Ναφλίου για τον ευχαριστώ. Με συμβολή της αντιπεριφέρειας και τον κύριο Χιβιδόπλο και τον κύριο Κοστούρο τους ευχαριστώ για την συνεργασία και θα συνεχίσουμε και άλλες διοργανώσεις που θα συμβάλλουν στο σκοπό της οικονομίας του τόπου μας και την ανάπτυξη του αθλητισμού. Η μεγάλη οδηγή του τοπικού τμήματος Τρίπολης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού οργάνωσαν ανοιχτή δράση για παιδιά ηλικίας 11 έως 14 ετών στο χώρο του 11ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης. Στόχο είχε να απομυθοποιήσουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας τα πρότυπα ομορφιάς, έτσι όπως παρουσιάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη βιομηχανία προϊόντων ομορφιάς, καθώς και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση σχετικά με την εξωτερική τους εμφάνιση. Για να γνωριστείτε, ας πούμε, αν έχεις το ίδιο φόβι με κάποιον, θα τον βρεις και θα τον τσεκάρεις. Και μετά προχωράς. Και θα ρωτήσετε και το όνομα για να τον γνωρίσετε. Όποιος πληρώσετε περισσότερο. Και δεν είχα για το σχολείο, όχι. Έχουμε καλέσει παιδιά για να κάνουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι για να τονώσει την αυτοπεποίθηση παιδιών. Και υπάρχει πρόγραμμα ειδικό για 7 με 11, για ηλικία 7 με 11, αλλά εμείς θα δουλέψουμε το 11 με 14. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται στα παιδιά αυτής της ηλικίας από τα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο? Εγώ πιστεύω ότι είναι το να μην έχουν αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους και όχι μόνο για την εξωτερική τους εμφάνιση, αλλά και για το χαρακτήρα τους. Δηλαδή, η εμφάνιση επηρεάζει και τα συναισθήματα. Δηλαδή, θα φοβούνται, ας πούμε, να σηκώσουν το χέρι τους στη τάξη ή να μιλήσουν στην παρέα τους. Και είμαστε και από τις πρώτες ομάδες, η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που το κάνει, από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αφορμή, τι σας έδωσε αφορμή να κάνετε? Είναι ένα πτυχίο από τη WAGS, που είναι η οργάνωση που είμαστε. Παγκόσμια οργάνωση. Είναι ένα πτυχίο που βασίζεται πάνω σε αυτό και λέγεται Free Being Me. Και είχαμε σκεφτεί σαν ομάδα να τη δουλέψουμε και μέσα στο όλο πρόγραμμα που είναι να τη δουλέψουμε είναι και η παρουσίαση της σε παιδιά 11-14. Αρχικά ήρθαμε να δουλέψουμε όχι ούτε θεωρητικά, ούτε να κάνουμε τα παιδιά να μάθουν μέσα από βιβλία ή οτιδήποτε. Θέλουμε να το περάσουμε μέσα από δραστηριότητες παιχνιδιού και κίνησης, ώστε να τους μείνει και η εμπειρία και το τι κάνουμε εδώ πέρα. Είναι απλά για να μην φοβούνται τη διαφορετικότητα και να νιώσουν άνετα με τον εαυτό τους, όπως λέει και το πτυχίο. Πλούσιο πασχαλινό ελληνικό τραπέζι εγγυάται η Αργογάλ με γκουρμέ και εξαιρετικής ποιότητας τυροκομικά και ελλαντικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την ξεχωριστή μέρα που η ελληνική οικογένεια τιμά το Πάσχα. Για το πασχαλινό τραπέζι, όπως κάθε χρόνο και φέτος, ακόμα πιο βελτιωμένη ποιοτικά, έχουμε τη δική μας παραγωγή που είναι τα τυροκομικά. Τα παράγουμε εμείς οι ίδιοι, όπως άλλωστε το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Όριμα, θέλω να τονίσω, μακράς διάρκειας ορίμανση, που δεν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα, ιδιαίτερα και ποιοτικά και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Όπως είναι, είπαμε, η φέτα, η γραβιέρα, η μυζίδρα, το κατσική ζωτηρί και όλη την γκάμα των τυροκομικών προϊόντων, συν και τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα που έχουμε, που είναι ιδιαίτερα και κάτι ξεχωριστό, ποιοτικό και από μικρές μονάδες. Να πούμε όμως ότι έχουμε και ελλαντικά, σε πολύ ωραίες ποικιλίες και με οριμάνσεις που λέτε κι εσείς. Τα ελλαντικά μας είναι ιδιαίτερα, τα φέρνουμε πάλι από πάρα πολύ μακριά, από ιδιαίτερη, με πιστοποιημένη μονάδα που έχει βραβευθεί για τα προϊόντα της και όλος ο κόσμος που τα δοκιμάζει είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μας πείτε τι ποικιλίες? Όπως είναι η μουρταδέλα, είναι το χειρομέρι το ψητό, το ζαμπόν το ψητό πάλι, η γαλοπούλα η ψητή. Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και ιδιαίτερα και πολύ καθαρά και καλά προϊόντα. Από όσο γνωρίζω όμως έχετε και πάρα πολύ ωραία ποτά. Και για ειδήποτα αλλά και για κρασιά.
Έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε την τσικουδιά που είναι πάρα πολύ καλή και την προτιμάει ο κόσμος. Όπως έχουμε τα κρασά πάλι τα ντόπια που έχουμε εδώ, του Μαρίκου, του Ανθίνος, που είναι ο κόσμος ευχαριστημένος, από τον Άγιο Βασίλη πάλι έχουμε. Έχουμε καλές ποικιλίες, τα έχουμε δοκιμάσει, ιδιαίτερα προϊόντα και περιμένουμε τον κόσμο αυτές τις γιορτινές ημέρες να έρθει να πάρει πάρα πολύ καλά προϊόντα και σε πολύ καλές τιμές. Θα ρωτήσω για τις τιμές, αυτό ήταν το θέμα, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια δυσπραγία στον κόσμο, αν είναι προσαρμοσμένες στην οικονομική κρίση, γιατί όλοι θέλουμε να φάμε καλά, αλλά και το πορτοφόλι πρέπει να... Βέβαια, αυτή τη στιγμή οι τιμές μας, εμείς αν όχι δεν τις έχουμε ούτε καν ανεβάσει και τις έχουμε χαμηλώσει και αυτά τα προϊόντα που πουλάμε εμείς, επειδή είναι μακράς ορίμανσης, έχουν παραπάνω κοστολόγιο που εμείς όχι μόνο δεν το έχουμε αυξήσει και το έχουμε εφαρμόσει και το έχουμε κατεβάσει ήδη για τον κόσμο που μας τιμεί και μας προτιμεί κάθε χρόνο για το Πασχαλινό Τραπέζι. Πολλές ώρες λειτουργίας των καταστημάτων εδώ στην Ναι, θα είμαστε και την Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββάτο από το πρωί μέχρι το βράδυ για τον κόσμο να έρθει να ψωνίσει. Παραγγελίες έχουμε, είμαστε ικανοποιημένοι φέτος και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και πάνω απ' όλα υγεία. Επιτυχημένη ήταν η φοροδιακή συνάντηση της ΤΕΙΓΕΤΗΣ με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την Κυριακή των Βαΐων στο Δικητήριο Λακωνίας. Το κοινό παρακολούθησε το πρόγραμμα που παρουσίασαν η χοροδία Μαχαίρα και η χοροδία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή καλλιτεχνική εκδήλωση που αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων από την ίδρυση της ΤΕΙΓΕΤΗΣ. Ο σύλλογός μας, από την ίδρυσή του το 1995, βρίσκεται σε πλήρη δράση με τις καλλιτεχνικές, φιλανθρωπικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που πραγματοποιείται. Στόχος όλων αυτών των εκδηλώσεων είναι η καλλιέργεια, διάδοση και προβολή της τετράχρονης χοροδιακής μουσικής, η μουσική καλλιτεχνική και πολιτιστική εξύψωση των μελών του Συλλόγου, η συμβολή στην καλλιτεχνική και γενικότερα στην πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου της Σπάρτης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και η συμβολή του Συλλόγου στην προβολή του Δήμου σε πανελλήνια βάση αλλά και στο εσωτερικό στα πλαίσια των επιδιώξεών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να φέρουμε αντάξει της ιστορίας της Σπάρτης αλλά και αντάξει της ηθικής και κομματικής καλλιέργειας των Σπαρτιατών. Με πολύ χαρά, για άλλη μια φορά, μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση της ΤΕΙΓΕΤΗΣ, μια εκδήλωση που τίνει να γίνει θεσμός αφού κάθε χρόνο γίνεται περίπου από όσο εξώ το θυμάμαι την Κυριακή των Βαΐων. Και θέλω να πω, κυρία Σακέτα και εκτεθά μέλη μου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σας, ότι η ΤΕΙΓΕΤΗ συνεχίζει την παράδοση αυτής της πόλης του στην αρχαία Σπάρτη, οι μουσικοί αγώνες κατήχαν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των Σπαρτιατών με κορυφαίους τον Τιτέο και τον Αρχάν. Σας συγχαίρω λοιπόν για αυτή σας την πρωτοβουλία, σας συγχαίρω για την ποιότητα των εκδηλώσεών σας, σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη του κ. Πέτρου Κατούλη. Και να πω αυτά που είπε και ο πρόεδρος, ο κ. Κοτσόνης, ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος σας, όλων εσάς, και αναγνωρίζοντας τον ρόλο που διαδραματίζεται στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρόμενα του τόπου, η Περιφέρεια ενέταξε στο ΕΣΠΑ το πρόγραμμα που είχε να κάνει με τον εξοπλισμό σε όργανα και σε στολές, με αποτέλεσμα να μπορούν να εκφοδιαστούν από τα απαραίτητα μέσα που χρειάζονται οι φιλαρμονικές και οι σύλλογοι, τα μουσικά σύνολα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σας συγχαίρω λοιπόν να καλωσορίσω και την χοροδία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που βρίσκεται σήμερα στην πόλη μας και να ευχηθώ σε όλους σας καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση και καλή επιτυχία στην εκδήλωση. 20 χρόνια προσφοράς, μια προσφοράς που συνεχίζεται από πολύ παλιά και επισκέπτοντας την επισφύλη του και στο μέλλον από τον Σύλλογο ΤΕΙΓΕΤΗΣ, τον φίλο της Μουσικής ΤΕΙΓΕΤΗΣ. Μια προσφορά που είναι σημαντική στην πόλη της Σπάρτης και σήμερα μας παρέχουν και για να καλωσορίσουν στην πόλη μας το Εθνικό Μετσοβούλιο, το Χοροδία του Εθνικού Μετσοβούλιου του Εθνικού, που για μας είναι κάτι σημαντικό. Σαν Δήμος Σπάρτης, στηρίζουμε και τις προσπάθειες, θα συνεχίσουμε να τις στηρίζουμε και προβάλλουμε τον πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε να σας απολαύσουμε. Εκ μέρους του νομικού προσώπου πολιτισμού και περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης,
Καλωσορίζουμε το χοροδία του Εθνικού Μουσείου του Πολιτεχνείου. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας να αυτή η παρουσίαση σήμερα εδώ. Όσο για το σύλλογο Ιταλιέτη, στην 20χρονη πορεία της έχει δείξει με το έργο της και την συνεχή παρουσίαση της καρατρόφια της πόλης την αξία της, γι' αυτό δεν είναι να πούμε κάτι το ιδιαίτερο. Συγχαίρουμε το σύλλογο για την πρωτοβουλία του να προσφιάσει αυτή την εκδήλωση σήμερα εδώ. Όσον αφορά και τις ευχαριστίες του Προέδρου του Συλλόγου στον νομικό πρόσωπο πολιτισμού, δεν χρειάζονται οι ευχαριστίες, γιατί νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι το νομικό πρόσωπο είναι υποχρέωσή του να στηρίζει αυτές τις προσπάθειες. Ολόκληρη τη χοροδιακή συνάντηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε την 5η στις 18:30 το απόγευμα από την DR τηλεόραση. Να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ανήκει στην Αγία Τριάδα των Hypercars μαζί με τις McLaren και LaFerrari. Έχει τη μικρότερη ισχύ από τα άλλα δύο, αλλά σε κάθε εμφάνισή της αποδεικνύει ότι είναι η κορυφαία. Μετά την κατάρριψη του ρεκόρ στις πίστες για αυτοκίνητα παραγωγής, η Porsche 918 Spyder έκανε το ταχύτερο γύρο και στο Phillip Island της Μελβούρνης. Το γερμανικό υπεραυτοκίνητο των 887 ύπων με την υβριδική τεχνολογία έγραψε χρόνο 1 ώρα 38 λεπτά και 2 δεύτερα. Πίσω από το τιμόνι ήταν ο επαγγελματίας οδηγός και επικεφαλής δοκιμαστικών της Porsche, Ματθίας Χόφσαμερ. Για να καταλάβετε πόσο γρήγορο είναι το αυτοκίνητο, πριν από μερικές εβδομάδες, κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Αυστραλίας, ο Lewis Hamilton με το μονοθέσιο της Mercedes AMG Petronas είχε κάνει ταχύτερο γύρο με 1 ώρα, 30 λεπτά και 945 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η Ferrari αρνείται να βάλει το δικό της υπεραυτοκίνητο μέσα στις πίστες και να γράψει επίσημους χρόνους. Οπότε, μέχρι να συμβεί αυτό, η Porsche μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει το πιο γρήγορο hypercar παραγωγής. Η Porsche έκανε 3 γύρους, outlap, γρήγορο γύρο και inlap. Το αποτέλεσμα αυτού του ενός γρήγορου γύρου ήταν 1 ώρα 29 λεπτά και 89 δευτερόλεπτα και ρεκόρ αυτοκινήτου παραγωγής για την συγκεκριμένη πίστα. Για την ιστορία, το ρεκόρ κατήχε ούτε ή άλλως μια Porsche 918 Spyder, αλλά εκείνη ήταν αυτοκίνητο προπαραγωγής. Οι προσδοκίες της McLaren ήταν υψηλές. Είναι ελαφρύτερη και ισχυρότερη από την 918, όμως έπειτα από 8 γύρους η P1 δεν κατάφερε τίποτα καλύτερο από 1 ώρα 30 λεπτά και 71 δευτερόλεπτα. Γιατί ο Randy Poebst, που οδήγησε και τα δύο αυτοκίνητα, αναφέρει δύο πράγματα. Το ABS που χαρακτηρίζει ως old school και που ένιωθε ότι επιμήκαινε τις αποστάσεις φρεναρίσματος και την προσφυγή. Η McLaren είχε πρόβλημα να περάσει τα άλογα στον δρόμο και με 4 αργές στροφές στη Λαγκούνα Σέκα, καταλαβαίνεις. Enjoy!
Ελληνικές εταιρείες επιπλέον χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Τινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Τινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηγών 501 Ήλιον και στο tiniakos.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Ελωμάς. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ.
Για αύριο στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα που βλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ισχυρή έως πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 7 έως 16 βαθμούς, στα δυτικά από 11 έως 17, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 8 έως 20 και στα νησιά από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ισχυρή έως πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.